Κύριε Καραθανασόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα, κύριε Καλή εβδομάδα. Σας και στους ακροατές μας. Ξεκινώ από το μεγάλο θέμα που παρά τα όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί κατά τη γνώμη μου να είναι το κεντρικό θέμα των ημερών, τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Αύριο όλα δείχνουν ότι κατεβαίνουν και μάλιστα κατεβαίνουν με τα τρακτέρ στην Αθήνα. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει πρακτικός, ρεαλιστικός τρόπος να ανταποκριθεί η κυβέρνηση στα αιτήματά τους. Διότι η κυβέρνηση επικαλείται τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και λέει πως ό,τι μπορούσε να δώσει το έχει δώσει. Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι είναι προσχηματικός αυτός ο λόγος της κυβέρνησης, από την άποψη ότι το θέμα της δημοσιονομικής πειθαρχίας είναι πολύ συγκεκριμένα, αφορούν μόνο όταν σχετίζονται με ανάγκες του λαού και των εργαζόμενων, των αγροτών, ενώ αντίθετα τέτοιοι κόφτες όσον αφορά τη δημοσιονομική πειθαρχία δεν ισχύουν για τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομήρων και των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων. Από αυτή την άποψη λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος, τα αιτήματά τους είναι αιτήματα επιβίωσης, τα οποία σχετίζονται και με το αυξημένο κόστος παραγωγής που έχουν από τη μία μεριά και με την κοινή αγροτική πολιτική, η οποία και μειώνει στο μισό περίπου τις επιδοτήσεις, αλλά και επί της ουσίας τους οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο να φύγουν οι βιοπαλαιστές αγρότες από τα χωράφια τους. Και από αυτή την άποψη υπάρχουν μια σειρά συνολικά τώρα μέτρων, τα οποία στις σημερινές συνθήκες είναι αναγκαία αλλά και ρεαλιστικά. Μπορείτε να μας πείτε κάποια που κατά τη γνώμη σας θα μπορούσαν άμεσα να γίνουν από την κυβέρνηση? Προσέξτε, δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία οι εφοπλιστές να παίρνουν το πετρέλαιο αφορολόγητο και οι αγρότες να μην μπορούν να έχουν μια αντίστοιχη αντιμετώπιση. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία και τώρα που πέφτουν οι τιμές και στο ηλεκτρικό ρεύμα να μην δίνει στους αγρότες τα 7 λεπτά την κιλοβατόρα που ζητάνε οι αγρότες. Όταν τα διάφορα τιμολόγια είναι περίπου της λιανικής, είναι περίπου στο 10-11%. Από αυτή την άποψη λοιπόν θεωρούμε ότι είναι, τα μέτρα αυτά έχουν σχέση, είναι ρεαλιστικά τα αιτήματα των αγροτών και επί της ουσίας είναι με ποιον θα πας και ποιον θα αφήσεις η μεγάλη επιλογή. Και κοιτάξτε, η κυβέρνηση έχει ετηθεί στο συγκεκριμένο ζήτημα και έχει ετηθεί αφενός γιατί δεν μπόρεσε να διασπάσει τον αγώνα των αγροτών ούτε να τους συκοφαντήσει και επί της ουσίας όσες προσπάθειες και αν έκανε και να μην έρθουν με τα τρακτέρ, οι αγρότες τα κατάφεραν. Γιατί βεβαίως είναι ενωμένοι, είναι αποφασισμένοι, τα αιτήματα τους είναι δίκαια και έχουν και την αλληλεγγύη του κόσμου στο πλευρό τους. Τώρα έρχομαι στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών. Το σχετικό νομοσχέδιο είναι ήδη σε διαβούλευση και μέχρι το τέλος του μήνα θα έρθει στη Βουλή για ψήφιση. Μιλώ για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Γιατί είστε τόσο κάθετα αντίθετοι σε αυτό? Γιατί, για παράδειγμα, θα ήταν αρνητικό να έρθουν στη χώρα 2-3 από τα κορυφαία, από τα μεγάλα ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα και να ιδρύσουν παραρτήματα? Κοιτάξτε, ο λόγος είναι πολύ συγκεκριμένος, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι το ζήτημα ότι με αυτόν τον τρόπο θα εμπορευματοποιηθεί ακόμη περισσότερο η παιδεία. Θα δημιουργηθούν πτυχία πολλαπλών ταχυτήτων και διαφορετικών τιμολογίων. Και δεύτερον, αυτό θα έχει επίπτωση και στη δημόσια πανεπιστήμια. Γιατί σύντησα η κυβέρνηση προδιαγράφει, προετοιμάζει το έδαφος για λειτουργία των δημόσιων πανεπιστήμιων ακόμη περισσότερο με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, χωρίς να αποκλείται και ύπαρξη διδάκτρων στα προπτυχιακά, ενώ υπάρχουν σήμερα στα μεταπτυχιακά. Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να αναβαθμίσει τα δημόσια πανεπιστήμια, εδώ η χρηματοδότηση τα τελευταία 15 χρόνια έχει μειωθεί κατά 60%. Οι καθηγητές είναι λιγότεροι κατά 35% και οι φοιτητές πολύ περισσότεροι. Από αυτή την άποψη λοιπόν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με καθηγητές, με εργαστήρια, με τη φοιτητική μέρημνα. Το νομοσχέδιο, κύριε Καραθανασόπουλε, το νομοσχέδιο προβλέπει και κάποια μέτρα για την ενίσχυση των δημόσιων πανεπιστημίων. Μόνο που είναι στην αντίθετη κατεύθυνση, κύριε Χατζηνικολάου. Δηλαδή, τα μέτρα τα οποία προβλέπει είναι ακόμη μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση. Το να ψάχνουν τα πανεπιστήμια να βρουν χρηματοδότες από την αγορά. Καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι ακόμη περισσότερο οι επιχειρηματικοί όμιλοι θα εντάσσονται ακόμη και στα προγράμματα σπουδών των ίδιων των πανεπιστημίων. Δεν φτάνει που έχουν βάλει στο χέρι την έρευνα.
των πανεπιστημίων, σήμερα θα έχουν ακόμα μεγαλύτερο λόγο σε αυτή την κατεύθυνση και από αυτή την άποψη. Εμείς το λέμε καθαρά. Δεν πρέπει να συνδεθούν με την οικονομία τα πανεπιστήμια, ώστε να δοθούν περισσότερες δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης στους πτυχιούχους τους. Προσέξτε, έτσι κι αλλιώς τα πανεπιστήμια είναι συνδεδεμένα με την οικονομία. Αντανακλούν τις ανάγκες της οικονομίας. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε πτυχία χωρίς αντίκρισμα, πτυχία πολλαπλών ταχυτήτων για εργαζόμενους, οι οποίοι να είναι αναλώσιμοι εργαζόμενοι, με μερικές δεξιότητες να αποκτούν, οι οποίες και αυτές είναι αναλώσιμες. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, ήδη τα πανεπιστήμια είναι συνδεδεμένα. Η ακόμη μεγαλύτερη διασύνδεση θα σημαίνει ακόμη μεγαλύτερη υποβάθμιση της παρεχόμενης γνώσης. Θα σημαίνει ακόμη μεγαλύτερη υποβάθμιση των πτυχίων, ακόμη μεγαλύτερη υποβάθμιση των δικαιωμάτων των αποφύτων των πανεπιστημίων. Από αυτή την άποψη, βεβαίως, η κυβέρνηση παίρνει μέτρα, αλλά παίρνει μέτρα προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αντί να ισχυροποιήσει το δημόσιο χαρακτήρα του πανεπιστημίου, αντί να προσλάβει νέους εκπαιδευτικούς καθηγητές, αντί τα εργαστήρια ή τη φοιτητική μέρη να την αναβαθμίσει, όλα αυτά τα αφήνει έρμεο στις ορέξεις της αγοράς. Και αυτή είναι η μεγάλη αντίθεση του ΚΚΕ με τους σχεδιαζόμενες επιλογές της κυβέρνησης. Σε αυτό ακριβώς και οι φοιτητές αντιδρούν. Και όχι μόνο οι φοιτητές, αλλά και οι εκπαιδευτικοί και οι εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια συνολικά. Και παρά τις προσπάθειες που κάνει να συκοφαντήσει αυτή τη διαδικασία, βλέπουμε ότι έχει φάει και εδώ τα μούτρα της η κυβέρνηση. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, είναι δεδομένο ότι η αντιπολίτευση, η κυβερνητική πολιτική, γίνεται στους δρόμους του αγώνα. Έρχομαι... και με τους αγρότες και με τους φοιτητές. Έρχομαι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πριν προλάβει να παγώσει το μελάνι των υπογραφών Μητσοτάκη και Ερντογάν στη διακήρυξη των Αθηνών, η τουρκική πλευρά άρχισε πάλι τα γνωστά. Άρχισε να μιλά για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου. Είδαμε ναύτεξ που αφορά περιοχές ακόμα και στο κεντρικό Αιγαίο. Επεισόδιο με τουρκική ακτεωρό στα Ήμια. Το ερώτημά μου είναι, μπορεί να ήταν λάθος η ελληνοτουρκική προσέγγιση του τελευταίου διαστήματος? Κοιτάξτε, εμείς είχαμε προειδοποιήσει αμέσως μετά τη συνάντηση που έγινε Μητσοτάκη και Ερντογάν στην Αθήνα και το κοινό ανακοινωθέν το οποίο βγάλανε, ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. Γιατί είναι επικίνδυνη? Γιατί επί της ουσίας υλοποιεί τις αποφάσεις που πάρθηκαν στο Βίλνιους, στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, το προηγούμενο καλοκαίρι, και επί της ουσίας έχουν δύο άξονες. Αφενός, με ενισχυροποίηση του νοτιοανατολικού σκέλους του ΝΑΤΟ, Ελλάδας, Τουρκίας, με τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα που θα τα πληρώσει πανάκριβα, και δεύτερον, ότι δρομολογείται ήδη ο οδικός χάρτης για διευθέτηση των λεγόμενων διαφορών Ελλάδας-Τουρκίας υπό το σχέδιο του Αμερικανοατλαντικού, δηλαδή τη συνδιαχείριση στο Αιγαίο. Που αυτό θα σημαίνει, βάζει σε κίνδυνο κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, αλλά και τους λαούς της περιοχής συνολικότερα. Και αυτό βλέπουμε ότι υλοποιείται και με τις τελευταίες προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Έρχομαι και σε ένα τελευταίο ερώτημα για να κλείσουμε. Δεν ξέρω αν έχετε προλάβει, γιατί τώρα ήρθε ουσιαστικά στη διαβούλευση, αν έχετε προλάβει να επεξεργαστείτε και να τοποθετηθείτε σε ό,τι αφορά τους ποινικούς κώδικες που αλλάζουν για άλλη μια φορά και αλλάζουν με πρόταση που κατέθεσε στο δημόσιο διάλογο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, και πώς τοποθετήστε απέναντι σε αυτές τις αλλαγές? Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι προχωράει σε νέες πιο αντιδραστικές αλλαγές στην ποινική δικαιοσύνη. Και οι στοχές είναι πολύ συγκεκριμένες. Δηλαδή, την επιτάχυνση της διαδικασίας. Βέβαια, σε ορισμένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στους ποινικούς κώδικες, κύριε Καραθανασόπουλε, η αυστηροποίηση των ποινών είναι κάτι που το ακούγαμε σαν αίτημα από την ελληνική κοινωνία το τελευταίο διάστημα. Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι το εξής. Σχετίζεται συνολικά με το σύνολο του εσωφρονιστικού κώδικα. Από αυτή την άποψη και από τις ουσίες των να γεμίζουν απλά και μόνο οι φυλακές με ποινικούς,
χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα μέτρα αναβάθμισης του σοφρονισμού επί της ουσίας, δεν οδηγεί επί της ουσίας πουθενά αυτή η διαδικασία από τη μια μεριά, και από την άλλη οι νέες ποινές στοχεύουν και σε κάτι άλλο ακόμη. Στην ενίσχυση της καταστολής απέναντι στον εχθρό λαό. Γιατί μια σειρά ποινικές διατάξεις, όπως για παράδειγμα η παρακόλληση κοινωνιών ή κατάληψη δημόσιων κτηρίων, αντιμετωπίζονται ακόμη πιο σκληρά από ό,τι σε σχέση με το νέο ποινικό κώδικα. Όλα αυτά τα ζητήματα επί της ουσίας κάνουν πολύ πιο ακριβή τη δικαιοσύνη για το λαό, διευκολύνουν επί της ουσίας σχεδιασμούς επιχειρηματικών ομήρων για γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης όσον αφορά αντιπαραθέσεις που υπάρχουν ανάμεσα σε επιχειρηματικούς ομήρους και συμφέροντα, και επί της ουσίας δεν αντιμετωπίζει το έγκλημα στις αιτίες του. Και οι αιτίες δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα σύστημα το οποίο για να φτώχεια εξαθλίωση και τέτοιες εγκληματικές συμπεριφορές. Ευχαριστώ θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ, τον κύριο Νίκο Καραθανασόπλο. Καλημέρα, κύριε Καραθανασόπλο.